Με μια κουβέντα να πω αυτό που λέω λαός μας, ότι μαύρα Χριστούγεννα, μαύρες γιορτές θα περάσουν και οι πολιτές λαϊκών αγορών, mm-hmm. μαζί από ό,τι φαίνεται με όλες τις λαϊκές οικογένειες. Mm-hmm. Είναι δραματική η κατάσταση, μια μουντή εικόνα κυριολεκτικά, δεν θυμίζουν αυτές τις μέρες χριστουγεννιάτικες γιορτές. Η πτώση του τζίρου μπορεί να αγγίζει δηλαδή και το 50% σε σχέση με άλλα χρόνια. Είναι πολύ πεσμένη από μια συνηθισμένη καθημερινή, είναι πολύ πεσμένος ο τζίρος μάλλον, από μια συνηθισμένη καθημερινή ημέρα. Μάλιστα. Ελπίζαμε ότι θα τονωθεί λιγάκι η αγορά. Δυστυχώς λέω, η κατάσταση είναι δραματική. Mm-hmm. Όσον αφορά τις τιμές, τι έχουμε να παρατηρήσουμε εκεί? Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Οι τιμές να έχουν κατέβει όσο δεν πάει άλλο. Ο πολιτής να μην μπορεί να πάει με ρουκάμα του σπίτου, αλλά και ο καταναλωτής ταυτόχρονα να μην μπορεί να ψωνίσει. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Mm-hmm. Πόσο πιστεύετε ότι θα μας κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όχι σε απόλυτους αριθμούς, πιστεύετε ότι θα είναι φθηνότερο φέτος? Σε ό,τι αφορά τα απορροκυπτικά, σίγουρα θα είναι φθηνότερο. Mm-hmm. Έχουν πέσει στο ελάχιστο. Αναγκαστικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι αναγκάζεται ο πολιτής να ρίξει όσο παίρνει τις τιμές. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάνε άλλο κάτω. Ναι. Κατάλαβα. Έχουν διαφοροποιηθεί οι επιλογές των Ελλήνων σε επίπεδο απορροκυπευτικών λόγω της κρίσης? Κοιτάξτε τώρα, είναι λογικό να προτιμούν τα προϊόντα εποχής. Φθηνότερα, που είναι φθηνότερα, εμπάσχε τόσο συγκριτικά με προϊόντα που δεν είναι της εποχής ή τα εισαγόμενα. Λοιπόν, αυτά προτιμάει για το τραπέζι τους, στα πορτοκάλια, τα μανταρίνια που είναι καθαρά ελληνικά. Λοιπόν, από άποψη φρούτων, τώρα τα υπόλοιπα που διακινούνται μέσα από τη λαϊκή αγορά, προϊόντα, υπάρχουν τα τυριά αλλαντικά, υπάρχουν τα ψάρια. Καταλαβαίνετε βέβαια ψάρια αυτό το διάστημα σε αυτές τις μέρες δεν τα προτιμάει ο Έλληνας, προτιμάει το παραδοσιακό τραπέζι. Λοιπόν, γενικά σας λέω είναι πολύ πεσμένες οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, αλλά αναγκαστικά ο καταναλωτής επιλέγει τα προϊόντα που είναι εποχής. Μάλιστα. Ένα τεράστιο θέμα που αφορά και το δικό σας κλάδο είναι το παρεμπόριο. Γίνονται κινήσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης ή έχουν πέσει σε τέλματα πάντα αναφορικά με τους ελέγχους? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό, τεράστιο κεφάλαιο, και υπάρχουν ευθύνες αυτή τη στιγμή. Το παρεμπόριο, ιδιαίτερα εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα, εμφανίζεται με τη μορφή των αγορών χωρίς μεσάζοντες σε εισαγωγικά. Επειδή στα φρούτα εκμεταλλεύονται τώρα μια κατάσταση και μια ευαισθησία που υπάρχει στην κοινή γνώμη. Να θυμίσω παλιότερα εκεί με το φιάσκο της πατάτας στον Ευρωκόπη. Mm-hmm. Λοιπόν, επεκτάθηκε με κάποιους αιτωνίχηδες εδώ πέρα. Η πολιτική αυτή τη στιγμή για τους δικούς της λόγους δεν παίρνει μέτρα. Αυτοί οι άνθρωποι τρούν ανεξέλεγκτα. Η υπόσχεση είναι ότι μέσα από το καινούριο νόμο που ετοιμάζεται τώρα από το Υπουργείο Οικονομίας θα πάρουν μέτρα για να κλείσουν τέτοιου είδους δράσεις, οι οποίες δεν στηρίζονται σε κανένα νόμο. Λοιπόν, ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή η ΔΡΑ αναξέλεγε το παρεμπόριο με αυτή τη μορφή. Mm-hmm, κατάλαβα. Κλείνοντας, θέλω να πείτε στους λάκωνες καταναλωτές τι πρέπει να προσέχουν εν ώψη και των εορτών. Καταρχήν την προέλευση των προϊόντων. Mm-hmm. Μεγάλη προσοχή να δώσουν αυτό, γιατί υπάρχει και η παραπλάνηση. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με τα προϊόντα σε ό,τι αφορά την προέλευσή τους. Mm-hmm. Τα ελληνικά προϊόντα ξεχωρίζουν σε ό,τι αφορά τη φρεσκάδα, την ποιότητα κλπ. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκριτικό στοιχείο. Καταλαβαίνετε ότι ποιοτικά είναι πολύ περισσότερο αναβαθμισμένα τα προϊόντα τα ελληνικά συγκριτικά με τα εισαγόμενα. Mm-hmm. Και να ψωνίζουν από, σε ό,τι αφορά τη λαϊκή αγορά, από πάγκους που τους γνωρίζουν τους πολιτές. Mm-hmm. Από αδιούχους εδώ. Mm-hmm. Από αδιούχους πολιτές. Mm-hmm. Και να στηρίξουμε την τοπική οικονομία. Έτσι είναι το μήνυμα κάθε φορά που έρχονται αυτές οι μέρες, νομίζω. Fly. Να ξεκινήσουμε με την αυτονόητη ερώτηση. Ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα κίνηση, τι γίνεται στην αγορά αυτές τις μέρες? Όχι, υπάρχει ένα μούδιασμα. Και επειδή ο φούρνος είναι το σημείο αναφοράς, ο κόσμος είναι πολύ συγκρατημένος. Και εμείς εκλαμβάνουμε και την ανασφάλεια που έχει ο κόσμος. Γενικότερα, της όλης κατάστασης που βιώνουμε
στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Και μιλάμε για το ψωμί, το οποίο είναι και απαραίτητο προϊόν στο τραπέζι μας, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι το ψωμί και τα αρτοσκευασμάτα του. Mm-hmm. Αλλά, εντάξει, πρωτίστως το ψωμί. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει θέμα, σοβαρό. Mm-hmm. Μάλιστα. Όσον αφορά τις τιμές... Πολύ χαμηλές, mm-hmm. εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, για το όνομα του Θεού. Mm-hmm. Τώρα κοιτάμε να επιβιώσουμε, κοιτάμε να, και εμείς να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, βγάζοντας κάποια έξοδά μας, τίποτα περισσότερο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι συνολικά θα μας κοστίσει πιο φτηνά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος? Όχι, διότι έχει ανέβει το ΦΠΑ και έχουμε κάποιες αυξήσεις να δικαιολογήσουμε το πόσες απορροφήσεις να κάνουμε, δεν γινόταν. Mm-hmm. Θα είναι λίγο πιο ακριβότερο από πέρυσι, σε σχέση με όχι το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, mm-hmm. διότι... Έχει ανέβει το ΦΠΑ, είναι 23%, ανήκουστο έτσι. Τώρα για το χώρο της αρτοποίησης να υπάρχουν φορολογίες στο ΦΠΑ 23%. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι αυτά τα πράγματα απαράδεκτα, είναι εξωπραγματικά, είναι απογοητευτικά. Και δεν σου δημιουργεί και μια ψυχολογία λόγω των ημερών να πας πιο μπροστά, να κάνεις κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον υπάρχει γενικότερα ένα μούδιασμα. Mm-hmm. Με τους υπόλοιπους αρτοποιούς, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε πανελλαδικό που μιλάτε και μέσω της Ομοσπονδίας, ποια μηνύματα λαμβάνετε? Τα ίδια. Μπορώ να σας πω ότι σε άλλα μέρη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα στον mm-hmm. κόσμο. Και ο αρτοποιός πάντα προσπαθεί να επουλώσει αυτές τις πληγές, να επουλώσει αυτό τον πόνο με όλη τη δύναμή του. Mm-hmm. Μάλιστα. Παρόλο που μας κατατρέχει η πολιτεία, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μας έχει δημιουργήσει προβλήματα και να θέλει να μας, στην κυριολεξία, να θέλει να μας εξαφανίσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν διαφοροποιηθεί οι επιλογές των καταναλωτών στο δικό σας το επίπεδο λόγω της κρίσης, στο κομμάτι των αρτοσκευασμάτων, ας πούμε? Κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, ναι. Τώρα είναι το απαραίτητο. Άντε ένα ψωμί, να πάρει το ψωμί του και ίσως πάρει και το χρυσό ψωμό του. Mm-hmm. Πολύ ελάχιστα τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις μέρες. Τι πρέπει να ζητάμε από ένα φούρνο, τι πρέπει να προσέχουμε πηγαίνοντας εκεί? Η τάξη των αρτοποιών είναι ένα επάγγελμα συνειδητοποιημένο που δεν χρειάζεται και για τον νομό Λακωνίας τουλάχιστον δεν δημιουργεί προβλήματα και δεν χρειάζεται να έχει ανασφάλεια μπαίνοντας σε ένα φούρνο καταναλωτής. Το να μας πει με όλη του την ψυχή μια ωραία καλημέρα ή ένα ωραίο χρόνια πολλά, αυτό για μας αρκεί. Εμείς θα του δώσουμε και την ψυχή μας ακόμα. Mm-hmm. Πρέπει όλοι μαζί μια γροθιά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο διονύζεται τώρα τόσα χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτή η ανασφάλεια που νιώθει ο κόσμος, να μπορέσουμε εντελώς από την ανθρώπινη πλευρά ενωμένη να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, να δημιουργήσουμε τα επόμενα τουλάχιστον Χριστούγεννα κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις για μας και για τα παιδιά μας. Fly. Μέχρι στιγμής υπάρχει απ' όλα επάρκεια. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Mm-hmm. Περνάμε στη σκληρότερη φάση του μνημονίου, δυστυχώς. Mm-hmm. Όσον αφορά τις τιμές, εκεί τι έχουμε να σημειώσουμε? Οι τιμές στα καλά προϊόντα είναι σταθερές. Δεν είναι χαμηλές. Mm-hmm. Στα καλά. Απλώς ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι λίγο ψηλιασμένος στις προσφορές. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει φτηνίνει τίποτα στη ζωή μας, ούτε και στην... μόνο η ποιότητα ζωή μας έχει φτηνίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να πληρωθεί και ο κτηνοτρόφος και ο παραγωγός και αλυσίδα είναι τα πράγματα. Οπότε οι τιμές στα καλά προϊόντα έχουν παραμείνει ούτε πολύ ψηλά, είναι σε κανονικές τιμές. Συνολικά δηλαδή πιστεύετε ότι θα μας κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι όσο και πέρυσι περίπου? Εκεί πέρα μέσα mm-hmm. θα κοιμαθεί. Θέλω να μου πείτε αν έχουν διαφοροποιηθεί οι επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών σε επίπεδο κρέατος λόγω της κρίσης. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς έχουν κάνει έκπτωση στην ποιότητα της διατροφής τους πλέον. Mm-hmm. Φύγανε από το παραδοσιακό και έχουν φτάσει προς το χοιρινό. Όχι, ας το πούμε χοιρινό. Έχουν πέσει στο χοιρινό. Παλιά τρώγανε όλο τον δύο τα κρέατα. Mm-hmm. Γαλοπούλες, γουρουνό, πουλάκια, αρνιά, κατσίκια. Mm-hmm. Φέτος έχουμε κίνηση στο χοιρινό. Mm-hmm. Στο χοιρινό το μεγάλο. Μία μέση τιμή στη γαλοπούλα μπορούμε να δώσουμε, μια και είναι μέση το... Μέση τιμή mm-hmm. η γαλοπούλα, η ντόπια, κυμαίνεται από 7,30 μέχρι 8,5 ευρώ. Εκεί mm-hmm. πέρα μέσα θα παίζει. Mm-hmm.
Οι εισαγωγοί οι γαλοπούλες έχουν από 5 μέχρι 6.30, εκεί πέρα μέσα θα κοιμαθούν. Άρα υπάρχει και η δυνατότητα σε κάτι πιο φθηνό. Υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχουμε απ' όλα. Απλώς η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, είναι απλήρωτος πιθανόν. Ναι. Και ως Έλληνες είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής. Όχι, και είναι και αυτό, αλλά είναι απλήρωτος. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά και δεν είναι μουδιασμένος και δεν ξέρει πού να τα πρωτοδώσει. Γι' αυτό και φέτος δεν έχουμε και παραγγελίες όπως είχαμε άλλες χρονιές. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι πρέπει να προσέχουμε. Θα πάνω απ' όλα θα πρέπει να είναι ψηλιασμένες τις προσφορές. Κανένας δεν σοκαρίζει τίποτα. Και απ' την άλλη θα ζητάνε τις σφραγίδες. Όλα τα κρέατα έχουν σφραγίδες πάνω. Η τυρκουάζ αυτή η σφραγίδα και αυτό θα κοιτάνε. Το κρέας να είναι ζωντανό και όλα θα πάνε καλά. Και ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα και στις γιορτές μέσα έχουμε και πιστοποιητικά από τις κοινωνικές υπηρεσίες αναδειγμένα στις προσθήκες μας. Και αυτά θα κοιτάνε οι κατανάλωτες. Μάλιστα. Θα είναι προβληματισμένοι στις τιμές.